λόγο που χάσαμε, θέλω να δώσω χαρακτήρια στα παιδιά της ομάδας μας. Και τα αξίζουμε. Τα παιδιά προσπαθούν, δεν το καλύπτουν σε αυτό. Παίζα μια πολύ ποιοτική ομάδα, η οποία κάνει χειρολόγηση ότι θέλει να κάνει πρωταθλητισμό. Νομίζω ότι το παιχνίδι κρίθηκε κατά τις λεπτομέρειες. Ένα σούτ, όπως είπε και ο κόουτς, ένα σούτ αν έμπαινε από εμάς, ένα σούτ που δεν βάζαμε, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Θέλω να σταθώ λίγο στο κομμάτι το αμυντικό, που εκεί στο τέλος, αν μια διάμεση, αν το είχαμε λίγο πιο καθαρό μυαλό, λίγο περισσότερο τύχη, κάποια μεγάλα σούτ που έβαλε λευκάδα, θα μπορούσαμε να είχαμε διαφορετικό αποτέλεσμα. Μας πονάει πάρα πολύ που είχαμε δεύτερο παιχνίδι με τον ίδιο τρόπο. Και το ζητούμενο εδώ και πέρα είναι να μαζί με τα παιδιά να δουλέψουμε, να μαζεύσουμε μυαλό μας, να βρούμε δύναμη. Το πρωτάθλημα είναι μαραθώνιο, είναι 30 αγωνιστικές. Κάθε παιχνίδι είναι ντέρμπι, δεν υπάρχει αυτό το παιχνίδι. Πάμε τώρα στο Δούκα, το οποίο είναι. Δεν γνώριζα αυτή τα αποτελέσματα. Αλλά θα είναι παραξίσου δύσκολο παιχνίδι όπως το σημερινό, εκτός έδρας. Και θεωρώ ότι αν διαπιστώσουμε 2-3 πράγματα θα είμαστε πιο ανταγωνιστικοί και θα πανηγυρίσουμε τη νίκη. Τι σας πείραξε στο σημερινό παιχνίδι, τι έφταξε στο σημερινό παιχνίδι και φτάσαμε και δεν είναι πιο μεγάλο για την επόμενη φορά. Με τον ίδιο τρόπο χάμε στο σούτ. Αυτό είναι. Ότι ελέγχαμε το παιχνίδι σχεδόν στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα. Και δύο μεγάλα σούτ, δύο λάθη από εμάς. Μια κακή διαχείριση μια δύο καταστάσεων από αμυντικά. Από μυντικές τακτικές του αντιπάλου, μας έβαλε τις μπαλάδες και δυστυχώς μας κόστησε το παιχνίδι. Η εμπειρία coach της αντίπαλης ομάδας, η οποία προέρχεται από την Α1, έπαιξε το ρόλο της, πιστεύετε? Είναι και δύο πολύ ποιοτικές ομάδες. Και η δική μας αλλά και η ομάδα της Λευκάδας. Ξαναλέω ότι το μάτς και λίγες λεπτομέρειες. Και δυστυχώς λεπτομέρειες πολλές φορές κρίνουν για το αποτέλεσμα. Ξαναλέω, μας το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή να διαχειριστούμε την κατάσταση, γιατί χάνουμε δύο παιχνίδια με τον ίδιο τρόπο. Και να κάνουμε μια καλή εβδομάδα στο να διεκδικήσουμε την νίκη στην Αθήνα. Αυτό είναι το οποίο θέλουμε, το θέλουμε πάρα πολύ και αυτό θα δουλέψουμε. Κότς, και ένα σχόλιο για τον κόσμο. Ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση κατάμεστο και πιστεύω ότι βοήθησε την ομάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι απεσμιώσαμε και οι δύο ομάδες. Παίξαμε πολύ καλό μπάσκετ. Νομίζω ότι είδαμε μπάσκετ υψηλού επίπεδου. Τον ευχαριστούμε για την όθησή του, για τη βοήθειά του. Όπως ήταν η ομάδα μας πάλεψε, δεν παράτησε καθόλου το παιχνίδι, τα παιδιά δώσαν τα πάντα, δώσαμε όλοι τα πάντα. Από εκεί πέρα πιστεύω ότι κάθε παιχνίδι θα γινόμαστε καλύτεροι. Και το θέλουμε δίπλα να συνεχίσει να μας δώσει την όθηση που μας έδωσε και σήμερα. Όντως είναι πολύ μεγάλη νίκη και λέει το ρητό ήταν αυτό που κερδίζεις μεγαλώνει, δίνει περισσότερη αξία στη νίκη σου. Και στο Γιάννη μια ομάδα η οποία έχει μάθει να κάνει πρωταθλητισμό τα τελευταία χρόνια. Από τις τοπικές κατηγορίες, την κάμα την κέφτασε να παίρνει στην ΑΠΑ2. Αυτό σημαίνει ότι η ομάδα έχει δημιουργήσει ένα μέταλλο. Ξέραμε ότι θα αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση δύσκολη εδώ πέρα μέσα με πολύ βασιλευτικά παιδιά, με παιδιά με μεγάλη ποιότητα, μεγάλη ικανότητα, κυρίως στην εκτέλεση απ' έξω. Στο πρώτο δεκάλεπτο πήγαμε πολύ νωρά. Πήγαμε 27 πόντους που για μας είναι πολύ, πολύ άσχημο εκτός έδρας. Βέβαια μετά ισορροπήσαμε το παιχνίδι. Βρήκαμε ρυθμό κυρίως στο δεύτερο μήχρονο. Αλλάξαμε λίγο την άμυνα μας πάνω στο πικ εν ρολ και στο πρώτο μήχρονο είχαμε προβλήματα αρκετά. Οι εκεί μου παίκτες έχουν πολύ μεγάλη ικανότητα στο να δημιουργούν. Ομιλητικό είναι 20 ασίστ που είχαμε. Βάλαμε κάποια πολύ μεγάλα σουτ. Δείξαμε λίγο μοιριμότητα και στο τέλος θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα φάουλ στο Κυριακόπουλο και να πάει σε βόλες και να μην φάμε το τρίπο της σοφάρισης. Παρ' όλα αυτά, η κατάσταση στο τέλος πήγε στο ένα σουτ και εκεί στο ένα σουτ είναι μπει, ήμασταν τυχεροί, σύντομα έχουμε την ικανότητα και καταφέραμε και πριν μια πολύ μεγάλη νίκη, η οποία αυτή τη δεδομένη στιγμή δεν ξέρω το πόσο το αντιλαμβάνεται κάποιος, αλλά νομίζω ότι τα στολιά πολύ δύσκολα από την περάσει από την ομάδες. Έχει ένα πολύ έθιμο και κόσμιο κοινό που πραγματικά με εντυπωσίασε. Πιστεύω να του ανταμείψαμε και οι δύο ομάδες ανταμείφθηκαν γιατί ήταν το Σάββατο που είχαν μέσα το απόγευμα του εδώ. Πιστεύω ότι παίχτηκε αρκετά ψηλό από το μπάσκετ. Η 82-79 είναι πολύ μεγάλο σχόλιο, περίπου στου 160 πόντου. Είχε δηλαδή μεγάλο επιθετικό ταλέντο το παιχνίδι, κάτι το οποίο αρέσει τον κόσμο. Μπορεί σε εμά που πονέ να μην είμαστε πολύ φαν σε αυτό, αλλά οι θεατές νομίζω ότι ευχαριστηθήκαν.
Θέλω να σα αφήσω κάτι ακόμα, ότι εμείς πριν στο μάτς Κυπέλλου κάναμε μια πολύ κακή ήττα από την νίκη στο Κύπελλο και είχαμε μπήκα σε αποκλήρια σε πέρα από εκείνο το μάτς και είπαμε ότι πρέπει να διαχειριστούμε το κομμάτι αυτό και να το κάνουμε υπέρ μας. Το ίδιο πράγμα το σημαίνει και προχθές στην πρώτη συγκέντρωση μετά την νίκη μας με την Πάτρα, που ήταν μια μεγάλη νίκη για μας σε ένα τοπικό γειτονικό τέρμπι με πολύ καλή εμφάνιση. Τους είπα ότι να διαχειριστούμε τώρα και αυτό. Δείξαμε χαρακτήρα και έτσι όπως έρχεται το μάτς νομίζω ότι αξίζει να κερδίσουμε κι εμείς. Όπως άρχισε να κερδίσει και τα σουριά. Εντάξει, γιατί άμα πάμε, χάναμε ένα σουτ εμείς ή ανέβαζε ένα σουτ παραπάνω και τα σουριά. Έτσι όπως πήγε το παιχνίδι και ήδη αξίζαμε την νίκη. Την πήραμε εμείς σήμερα. Έτσι είναι το παιχνίδι. Έχει πολύ δρόμο ακόμα. Σημαίνει κάτι αυτή η νίκη σας εδώ στην Καστοριά, coach? Θέλω να σας πω κάτι. Είναι δεύτερη συνεχόμενη. Να σας πω κάτι. Είναι αυτό που είπα στους παίκτες μου μέσα στα αποδυτήρια, ότι αν κερδίσουμε σήμερα κερδίζουμε πολλά. Αν χάσουμε, χάνουμε λίγα. Κερδίζουμε πολλά με την έννοια ότι κερδίζουμε μια ομάδα η οποία θα πρωταγωνιστήσει. Την κερδίζουμε στην Ελλάδα της, οπότε σε ενδεχομένη ζευγάρα μας στα play-off, γιατί πιστεύω ότι και σου θα είναι μέσα στις ομάδες που θα παλέψουν για να μπουν στα play-off. Αν ντουμπλάρουμε την νίκη μέσα στην Λευκάδα, κερδίζουμε αυτομάτως, έχουμε πλεονέκτημα. Άρα κερδίζουμε σίγουρα βαθμολογικά. Κερδίζουμε πάρα πολύ σε ψυχολογία, πάρα πολύ. Μπαίνουμε δυνατά στο πρωτάθλημα και τώρα καλούμαστε να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση. Και τα δύο είναι δύσκολα. Και το να χάνεις δύο παιχνίδια στον πόντο, γιατί και το άλλο το μάτς και στο δύο πρωτάθλημα, και να το κερδίζεις, είναι δύσκολο διαχειρίσιμα. Εμείς θα προσπαθήσουμε μαζί με τους συνεργάτες, θα μιλήσουμε με τα παιδιά και θα προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε τον ενθουσιασμό και κυρίως τον τρόπο που προπονούμαστε. Γιατί αυτός πιστεύω ότι μας δίνει πολύ μεγάλη δύναμη και θα μας δώσει μεγάλη δύναμη στη συνέχεια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κόσμο της Καστοριάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω τη διοίκηση της Καστοριάς, τον Γιώργο για τη φιλοξενία και επιφυλάσσομαι σε μια παρόμοια αντιμετώπιση σε ένα γύρο στην έδρα μας. Καλή συνέχεια σε όλους και υγεία πάνω απ' όλα.